Φίλες και φίλοι, καλημέρα. 7 Μαΐου σήμερα, Σάββατο, και ξεκινάμε την περιγραφή μας από την νότια πλευρά του συγκροτήματος γηπέδου και κτηρίου, πράγμα το οποίο πολλές φορές κάνουμε. Εντός του κτηρίου βλέπω άτομα να κινούνται, υπάρχουν συνεργεία και να γίνονται κάποιες εργασίες, αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο λόγω της αντανάκλασης της Τζαμαρίας για να τους δείξω. Πιο δεξιά ξεφορτώνονται κυβόληθοι για να συνεχιστεί η τοποθέτησή τους, και εδώ βλέπω και ένα βανάκι που λέει σκαλοσιές, κερκίδες κλπ. Μάλλον θα είναι για την αποκαθήλωση της σκαλοσιάς που υπάρχει στην νότιο ανατολική πλευρά. Τίποτα άλλο εδώ δεν έχουμε να δείξουμε. Να πούμε όμως εισαγωγικά ότι σήμερα, εκτός από τα συνήθη, δηλαδή τα διαδικαστικά και τα κατασκευαστικά, θα ασχοληθούμε και με την ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως γίνεται στη βόρεια άκρη της υπογειοποίησης και την νότιο-δυτική, που βασικά δεν αλλάζει πάρα πολύ από ό,τι ήταν πριν. Θα δείξουμε όμως κάποιες αλλαγές που έχουν γίνει. Με φόντο το μαγκανοπήγαδο και τις εργασίες που γίνονται στην επιφάνεια της υπογειοποίησης, στο άνω μέρος, να πούμε μερικά πράγματα για τις αλλαγές που γίνανε εδώ. Η διέλευση του αγωγού, του περίφημου αγωγού που θα οδηγούσε τα νερά που συγκεντρώνονται εδώ πέρα προς το Γιαμπουρλά, κατέστη αδύνατη για διαδικαστικούς λόγους. Υπήρχε κάποια δυσκολία αρκετά σημαντική. Δηλαδή, το μέρος από όπου θα γινόταν η διέλευση του αγωγού στο κτηματολόγιο ήταν αγνώστου ιδιοκτήτου. Συνεπώς δεν μπορούσε να γίνει εκεί πέρα τίποτα, γιατί δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος να δώσει άδεια ή να αποσημειωθεί. Μέχρι να λυθεί λοιπόν αυτό το ζήτημα, σε βάθος χρόνου θα λυθεί και να γίνει η οριστική κατασκευή του αγωγού, η οποία στο μέλλον θα γίνει. Εδώ έχουμε την εξής αλλαγή. Τα νερά που συγκεντρώνονται εδώ, τα οποία θα είναι σημαντικά λιγότερα από το αρχικό σχέδιο, θα πω γιατί σε λίγο, θα ανέρχονται με μηχανικό τρόπο, με αντλίες δηλαδή, οι οποίες θα είναι πάρα πολύ καλές και έχουν παραγγελθεί ήδη στη Σουηδία, όπως έχουμε μάθει, θα ανέρχονται με μηχανικό τρόπο και θα μπαίνουν στο δίκτυο των ομβρίων που υπάρχει. Φυσικά ο χώρος αυτός δεν θα μείνει έτσι, θα διευθετηθεί, θα κλειστεί κατά κάποιο τρόπο για να μην είναι επικίνδυνος και να μην είναι τόσο άσχημος όπως φαίνεται τώρα, και στο μέλλον όταν γίνει η τελική διαμόρφωση θα είναι όπως θα πρέπει να γίνει. Στο προηγούμενο βίντεο, την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε δείξει πως ένα μέρος των νερών που θα έρχονταν τελικά εδώ θα κατευθυνθεί προς το Γιαμπουρλά, βορείως του κτηρίου των οπτικών, για να μην υπάρχει εδώ πέρα πάρα πολύ μεγάλος όγκος νερών και να μπορούν να δουλεύουν άνετα οι αντλίες. Μάθαμε ανεπισήμως, γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο, ότι η Ντρακάτ θα πάρει και άλλους 2 μήνες παράταση για λόγους ασφαλείας, δηλαδή πέραν της 31ης Μαΐου. Αλλά εάν έρθουν οι αντλίες νωρίτερα και γίνει η κατασκευή του αγωγού, του αντιπιστασίου νωρίτερα, θα παραδοθεί ο δρόμος στην κυκλοφορία νωρίτερα. Πιστεύουμε δηλαδή ότι μέσα στο καλοκαίρι, λίγο μπρος λίγο πίσω, θα τελειώσει η υπόθεση υπογειοποίηση, τουλάχιστον ως προς το μέρος της διέλευσης των αυτοκινήτων. Η διαμόρφωση από πάνω μπορεί να γίνεται παράλληλα. Δεν θέλουμε πολλά πράγματα, αλλά και οποιαδήποτε καθυστέρηση να υπάρχει από πάνω δεν είναι σημαντική για τη διέλευση. Μάλλον δεν έχει καμιά σημασία για τη διέλευση από κάτω. Άνετα μπορούν τα αυτοκίνητα να διέρχονται από κάτω και να συνεχίζουν οι εργασίες από πάνω. Είμαστε τώρα στη διασταύρωση των οδών Φωκών, που βλέπουμε προς τα πέρα. Στο βάθος βλέπουμε και το ξεκίνημα της υπογειοποίησης και Δεκελίας. Αυτή εδώ είναι η Δεκελίας. Λοιπόν, εδώ έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε κάποιες αλλαγές που έγιναν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, οι οποίες βασικά είναι 2. 2 είναι οι κύριες, οι βασικές. Υπάρχουν όμως και πολλές μικρότερες, όπως αυτή που βλέπουμε εδώ μπροστά μας,
που πρόκειται για τη μείωση του πλάτους του πεζοδρομίου και την αύξηση του πλάτους του δρόμου. Καθότι στο σημείο αυτό, όπως έχουμε πει, θα παρατάσσονται 3 αυτοκίνητα. Μάλλον 2 θα παρατάσσονται έτοιμα στο φανάρι εδώ για να πάνε προς τη Δικελίας και ένα θα έχει στρίψει όπως βρισκόμαστε εμείς εδώ για να πάει προς τη Νέα Ιωνία. Όπως τώρα εδώ βαδίζουμε, πάμε προς τη Νέα Ιωνία. Ας υποθέσουμε ότι είμαστε ένα αυτοκίνητο και κατευθύνεται προς τη Νέα Ιωνία. Να περάσει δηλαδή στην υπογειοποίηση. Εδώ ήδη βλέπουμε το πρώτο σήμα της τροχιάς που μας λέει ότι θα συναντήσουμε μία σύραγγα και το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος είναι μόλις 4,5 μέτρα. Υψηλότερα οχήματα πρέπει να πάνε από αλλού. Φτάνοντας λοιπόν εδώ, βλέπουμε την πρώτη μεγάλη διαφορά. Τη δημιουργία μιας νησίδας που διαχωρίζει τα δύο ρεύματα. Αυτή η νησίδα δεν υπήρχε φυσικά πριν, αλλά ούτε και στα αρχικά σχέδια, προσθέθηκε αργότερα. Προχωρώντας πάντα προς τα ανατολικά, θα συναντήσουμε ένα σημείο. Αυτός ο κύριος τώρα προσωρεί να πηγαίνει παράνομα, αλλά τέλος πάντων στο μέλλον δεν θα μπορεί να περάσει από εκεί. Κυρία ήτανε. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τη σήμανση που μας λέει πρώτον ότι απαγορεύεται η στροφή αριστερά, δηλαδή προς την οδό Σμύρνης, όπως άλλωστε ήταν και παλαιότερα και αρχικά, και απαγορεύεται και η προσπέραση. Πιο πέρα το απαγορευτικό της εισόδου στο μονόδρομο, στην οδό Σμύρνης. Οι ερχόμενοι από την οδό Σμύρνης, εδώ σε αυτό το σημείο, θα έχουν δύο επιλογές. Είτε περιμένοντας το φανάρι που θα γίνει σε αυτό το σημείο, γυρίζω σιγά σιγά προς τα αριστερά, να ενωθούν με το ρεύμα αυτό εδώ και να πάνε προς την οδό Δεκελίας, είτε αυτή είναι η δεύτερη αλλαγή που έχουμε, να περάσουν πίσω από αυτή την νησίδα την τριγωνική εδώ, που σχηματίστηκε σε επέκταση μιας άλλης νησίδας που υπήρχε εδώ πέρα. Βασικά δεν ήταν νησίδα γιατί δεν υπήρχε δρόμος από πίσω. Και η δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι η δημιουργία αυτού του δρόμου. Εδώ. Ο δρόμος αυτός λοιπόν θα επιτρέπει στους ερχόμενους από την οδό Σμύρνης, που δείχνω στο βάθος, για τους φίλους οι οποίοι δεν έχουν άμεση γνώση της τοπογραφίας της περιοχής, είναι ένας δρόμος που μας φέρνει από τη νότια Νέα Φιλαδέλφια προς τη βορεία, παράλληλα με τη Δεκελίας. Είναι προέκταση της οδού Μαραθώνος και είναι μονόδρομος από κάτω, από τα νότια προς τα βορεία. Θα μπορούν λοιπόν οι ερχόμενοι από τη Σμύρνη να στρίψουν εδώ, περιμένοντας σε ένα φανάρι. Εδώ προβλέπεται να πάει φανάρι, δεν ξέρω πού ακριβώς βέβαια θα είναι, αφού φύγει το περίπτερο, και να εισέλθουν στην υπογειοποίηση από εδώ, από τη δυτική πλευρά, σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Οι κατευθυνόμενοι από τη Νέα Ιωνία προς τη Νέα Φιλαδέλφια θα έχουν δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Και ένα τελευταίο είναι η νέα θέση του περιπτέρου. Αυτή η θέση εδώ ήταν καταφανώς ακατάλληλη. Καταφανώς ακατάλληλη, δεν χωρούσε εδώ το περίπτερο μαζί με τα ψυγεία του, τα οποία νόμιμα έχει ο ιδιοκτήτης του. Και η νέα θέση του οροθετείται, πλησιάζω προς την εκκλησία δηλαδή, κατευθύνουμε προς τα ανατολικά, οροθετείται σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ υπάρχει αρκετός χώρος. Αν παραταχθεί μάλιστα κατά μήκος του κήπου της εκκλησίας, του περιβόλου της εκκλησίας, χωράει αρκετά καλά, καθότι το πεζοδρόμιο εδώ, όπως ξέρουμε, έχουμε δει παλαιότερα, μεγάλωσε αρκετά. Από 2 μέτρα έχει φτάσει γύρω στα... όχι 2, γύρω στα 3 ήταν. Έχει μεγάλωσε αρκετά. Τώρα δεν μπορώ να υπολογίσω. Είναι αρκετά μεγάλο πλέον το πεζοδρόμιο. Θα κλείσω κατευθυνόμενος τώρα. Αυτή η κολόνα φυσικά πρέπει να φύγει από εδώ. Εμποδίζει. Έχει αντικατασταθεί από μια άλλη απέναντι. Θα κλείσω κατευθυνόμενος. Ας υποθέσουμε ότι είμαστε αυτοκίνητο και ερχόμαστε από τις Σμύρνες να πάμε προς την είτε προς τη Δεκελία, το δείχνω προς τα κάτω εκεί σε αυτή τη διασταύρωση, είτε να στρίψουμε και να μπούμε κάνοντας σχεδόν μια αναστροφή 100 παραπάνω.
ναι, 180 μοιρών. Τέλος πάντων, να μην μπλέξουμε τα μαθηματικά και να εισέλθουμε στην υπογειοποίηση. Στο βόρειο άκρο της υπογειοποίησης, πλέον, για να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει εδώ. Όπως έχουμε πει, δεν είναι σημαντικές. Εκεί υπάρχει και μια ταμπέλα και θα πλησιάσουμε να δούμε τι δείχνει, γιατί είναι σημαντικό αυτό που θα δούμε. Για να δούμε τι να λέει αυτή η ταμπέλα. Για να δούμε τι λέει αυτή η ταμπέλα. Όπα, τι βλέπω εδώ. Λοιπόν, χωρίς σχόλια. Παγκόσμια αποκλειστικότητα, το δείχνω πρώτος. Συνεχίζω. Λοιπόν, εδώ έγινε μία αλλαγή, δημιουργήθηκε μία νησίδα. Μία νησίδα η οποία διαχωρίζει την οδό Κιουταχίας από την οδό Λεύκης. Από πάνω έρχεται η οδός Κιουταχίας, όπως βλέπουμε. Μονοδρόμος ήταν, μονοδρόμος παραμένει. Συμβάλλει εδώ με την οδό Πατριάρχου Κωνσταντίνου και εδώ ξεκινάει η οδός Λεύκης. Βλέπουμε να σχηματίζεται μία κυκλική πορεία. Το απογορευτικό είναι για την απάνω μεριά, δεν ισχύει εδώ. Συνεπώς τα μικρά αυτοκίνητα μπορούν άνετα να στρέφουν. Τώρα για πούλμαν δεν το βλέπω. Χλωμό το βλέπω, δεν θα μπορεί να στρέψει. Με κάποιες μανούρες βέβαια εδώ πέρα μπορεί να γίνει η αναστροφή του ενός πούλμαν, αλλά χρειάζεται και την καθοδήγηση της τροχέας. Άλλες αλλαγές δεν βλέπω. Εδώ έχουν τελειώσει τα πεζοδρόμια, πολύ ωραία περιποιημένα και όπως έχουμε πει, στο μέρος που βλέπουμε εδώ χώμα θα δημιουργηθεί μια πλατεία. Προφανώς δεν τσιμεντώθηκε και πλακοστρώθηκε, γιατί θα υπάρχουν και φυτά και κάποιες άλλες διαρρυθμίσεις. Κάτι άλλο εδώ πέρα δεν βλέπω και προχωράμε. Στη βόρεια πλευρά τώρα και πιο συγκεκριμένα στην βόρειο-δυτική γωνία, για να δούμε ποιες εργασίες γίνονται εδώ. Ένας εξυπακρέας απομακρύνει τα τελευταία υπολείμματα από το Γεώργιος Μόσχος. Αυτά πρέπει να φύγουν για να γίνει διαμόρφωση εδώ του χώρου, που είναι σε δύο εργαλαβίες χωριστές. Από τον εξυπακρέα και πέρα και προς το γήπεδο είναι της εταιρείας Τομή και εδώ είναι οι δύο πεζόδρομοι που πρέπει να γίνουν. Εδώ βλέπουμε το βόρειο ανατολικό σύνορα αριστερά μας και είναι στην εργαλαβία της εταιρείας Εύδρομη. Εδώ ένα άλλο συνεργείο ασχολείται με τις τσιμεντοσανίδες, τα γνωστά. Και πιο πέρα ένα άλλο συνεργείο, πιο προχωρημένο, προχωράει και αυτό τις τσιμεντοσανίδες. Στο βάθος βλέπουμε να εργάζονται οι τεχνίτες της εταιρείας Εύδρομος που κατασκευάζουν εκεί την κλίμακα σε μορφή γωνίας, σε γωνιώδη μορφή. Θα πλησιάσουμε κοντά για να δούμε τι ακριβώς εργασίες κάνουν. Πλέον βρισκόμαστε στην βόρειο-ανατολική γωνία. Για να προσανατολιστούμε, εδώ είναι η λεγόμενη είσοδος του ασθενοφόρου, το οποίο όπως έχουμε μάθει και δει, δεν θα εισέρχεται πλέον από εδώ, γιατί θα το εμποδίζει η ανακλινόμενη κερκίδα. Θα μπαίνει από την πυλώνια εδώ. Εδώ βλέπουμε λοιπόν να γίνονται εργασίες κατασκευής μιας κλίμακας, η οποία ξεκινάει από εκεί μπροστά. Έχει κάποια σκαλοπάτια λίγα στην αρχή, δεν μπορούμε να τα δείξουμε από εδώ. Θα πάμε από την άλλη μεριά να φανούν καλύτερα. Δημιουργείται ένα πλατή σκαλό. Πάλι εδώ δεν μπορούμε να πλησιάσουμε πάρα πολύ. Είναι αρκετά επικίνδυνο. Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε από πάνω. Ό,τι μπορούμε να δείξουμε. Μάλλον πρέπει να πάμε από κάτω για να φανεί καλά. Από εδώ έχουμε καλή ορατότητα. Δημιουργείται λοιπόν εκεί στο βάθος ένα πλατήσκαλο και εδώ είναι η κορφή της σκάλας. Δηλαδή έχουμε μία σκάλα σε μορφή γωνίας με ένα πλατήσκαλο 90 μοιρών. Εδώ, να δείξουμε καλύτερα, βλέπουμε και το ειδικό μονωτικό που έχει καρφωθεί πάνω στην πρώτη ασφαλτική επικάλυψη. Αυτή είναι μία από τις τρεις εισόδους-εξόδους προς το άλσος. Η τρίτη είναι εκεί και η πρώτη είναι κάτω-κάτω εκεί μπροστά. Τα έχουμε δείξει πολλές φορές. Με αυτό το πλάνο θα κάνουμε την αποφώνηση. Θα ευχηθούμε καλή επιτυχία στα τμήματα της ΑΕΚ που αγωνίζονται το Σαββατοκύριακο.
ιδιαιτέρως στην επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα, έτσι μου αρέσει να τη λέω, γιατί πολλοί ταυτίζουν την ΑΕΚ μόνο με την ΠΑΕ, ενώ η ΑΕΚ είναι ευρύτερη και ιστορικότερη έννοια. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία, ιδιαιτέρως, ας το πούμε τώρα, στο ποδοσφαιρικό τμήμα, το επαγγελματικό, γιατί δίνει ένα κρίσιμο αγώνα, όπως όλοι ξέρουμε. Για πρώτη φορά ίσως λέω, γιατί αποφεύγω να εμπλέκουμε με πολλά πράγματα, ότι χρειάζεται την υποστήριξή μας, να είμαστε όλοι στο ΆΚΑ την Κυριακή, σεμνά βέβαια, αυτό είναι αυτονόητο, και να δώσουμε ραντεβού για το επόμενο Σαββατοκύριακο.